Σε ηλικία 6 ετών ήθελε να γίνει μάγειρας. Στα 7, Ναπολέον. Τον αποβάλλουν από την Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών της Μαδρίτης επειδή, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, οι εξεταστές είναι ανίκανοι για να τον κρίνουν. Για κατοικίδιο είχε έναν μυρμικοφάγο και θεωρούσε πως η Γιόκο Όνο ήταν μάγισσα. Κάθε πρωί που ξυπνούσε είχε μια εμπειρία υπέρτατης ευχαρίστησης, καθώς συνειδητοποιούσε ότι ήταν ο Νταλή. Επίσης, σχεδίασε και το λογότυπο από ένα γλυφιτζούρι. Και αυτή είναι η ιστορία μας για σήμερα. Ο δημιουργός των Τσουπατσούπς ονομάζεται Ενρίκ Μπερνάτ. Γεννήθηκε και μεγάλωσε ανάμεσα στα γλυκά. Από τη μία ο πατέρας του, που δούλευε στην εταιρεία μπισκότων Λαγκλόρια ως πολιτής, και από την άλλη ο παππούς του, που είχε γίνει στα μέσα του 19ου αιώνα, ο πρώτος ζαχαροπλάστης που έκανε καραμέλες στην Ισπανία. Μεταξύ 1956 και 1957, ο Μπερνάτ παρατήρησε αρχικά ότι οι καραμέλες ήταν μέσα σε γυάλινα βάζα και ψηλούς πάγκους. Οι μεγαλύτεροι καταναλωτές καραμέλας, δηλαδή τα παιδιά, έπιαναν την καραμέλα με τα χέρια, με αποτέλεσμα πολλές φορές να λερώνονται. Αποφάσισε λοιπόν να καρφώσει την καραμέλα πάνω σε ένα στίκ και να τοποθετήσει τα γλυφιτζούρια μπροστά από το ταμείο. Έτσι τα παιδιά θα είχαν πιο εύκολη πρόσβαση. Αρχικά ο Μπερνάτ ονόμασε το γλυφιτζούρι του γκολ. Φαντάστηκε την καραμέλα σαν ένα είδος μπάλας και το στόμα των παιδιών σαν ένα στόχο που θα κατέληγε η μπάλα καλώντας πανηγυρισμούς. Η ιδέα όμως αυτή δεν είχε ιδιαίτερη απήχηση και τότε ο Μπερνάτ προσέλαβε κάποιον για να αναλάβει την προώθηση. Ο διαφημιστής βρήκε το όνομα Τσούπς και το γλυφιτζούρι έσπασε τα ταμεία όταν κυκλοφόρησε με το νέο του όνομα. Το 1969 η εταιρεία του Μπερνάτ σε μια προσπάθεια να επεκτείνει τα Τσούπα Τσούπς στην διεθνή αγορά ζητά την βοήθεια του Νταλή. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα των Τσούπα Τσούπς, ο Νταλή χρειάστηκε μόνο μία ώρα για να φτιάξει αυτό το σχέδιο. Για την ακρίβεια, την ώρα που έπινε καφέ με τον Μπερνάτ. Παρόλο που μπορεί να φαίνεται ότι η συμβολή του Νταλή ήταν ελάχιστη, στην πραγματικότητα όμως ήταν αρκετά σημαντική. Η πρώτη καινοτομία που εισήγαγε ήταν ενός μονού κόκκινου χρώματος σε κίτρινο φόντο, κάτι που αποδείχθηκε ευθιέστατο. Δεύτερον, εισήγαγε ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία της ταυτότητας του Τσούπα Τσούπς, το σχήμα λουλουδιών που περιβάλλει το λογότυπο. Η τελευταία και ίσως η πιο σημαντική συμβολή ήταν να τοποθετηθεί το λογότυπο στην κορυφή της συσκευασίας. Ο Νταλή είπε πως τα γράμματα θα διαβαζόταν χωρίς δυσκολία και το λουλούδι θα ήταν πάρα πολύ καλά δεντωμένο. Όλες αυτές λοιπόν οι αλλαγές έδωσαν στο προϊόν την δική του προσωπικότητα. Τι όθησε όμως τα αλήθεια τον διάσημο καλλιτέχνη να αναλάβει ένα τέτοιο έργο? Φυσικά ήταν τα χρήματα. Ο Νταλή κέρδισε μία περιουσία για να φτιάξει το λογότυπο, κάτι που δεν έμεινε ασχολίαστο. Ο Αντρέ Μπρετόν, μάλιστα, για να επικρίνει αυτές τις δημιουργικές ανησυχίες του κοσμοπολίτη καλλιτέχνη, του χάρισε το ψευδώνυμο Άμπιδα Dollars. Ο αναγραμματισμός του ονόματος του ζωγράφου σήμαινε πρόθυμος για λεφτά. Ο Νταλή είχε κατηγορηθεί από πολλούς ότι ήταν άπλιστος και πως οι περισσότερες δημιουργίες του αποσκοπούσαν μόνο στο χρήμα. Ο Μπρετόν, μάλιστα, από καιρό πίστευε ότι η τέχνη του Νταλή είχε γίνει πάρα πολύ εμπορική και ότι η αυξανόμενη φήμη του απειλούσε την ενότητα των σουρεαλιστών. Με το Άβιδα Dollars περιγράφει αυτό που αντιλαμβανόταν ως απληστία του Νταλή για χρήματα και φήμη. Το 1996, μικροί και μεγάλοι κατανάλωναν κάθε μέρα 20 εκατομμύρια Τσούπα Τσούπς. Με πωλήσεις σε 150 χώρες και ετήσια κέρδη των 500 εκατομμυρίων ευρώ, δεν μιλάμε για ένα απλό γλυφιτζούρι, αλλά για μια αυτοκρατορία φτιαγμένη από ζάχαρη.